Τελική φάση του κυπέλλου. Ανδρών πρώτης κατηγορίας. Πρώτος αγώνας. Κεραυνός Τροβόλου. Ασπίς από ελ. Τζάμπολ κερδίζει ο Ραντόγεβιτς. Πρώτη επίθεση για τους γηπεδούχους με τον Πάτρικ Λι. Βγαίνει έξω Σμιθ. Απέναντι στον Ραντούνοβιτς. Χαρτ. Ξαλά ο Σμιθ κάνει το σούτ αστοχή. Ριμπάουν από τον Κοσάνοβιτς. Πρώτο καλάθι για τον Κεραυνό. 2-0. Πρώτη επίθεση για τον Αποέλ. Ο Στόουξ άφησε την μπάλα. Σου τριών πόντων έστοχο από τον Γουίλερ. Προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους. 2-3. Ραντόγεβιτς μακριά από το καλάθι. Ζητάει κάποια στήριξη. Πάτρικ Λίμι αντίπαλο τον Γουίλερ. Η μπάλα μέσα στον Ραντόγεβιτς. Ο Ραντόγεβιτς είναι σε καλή φόρμα τώρα τελευταία. Και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά οι συμπαίκτες του. Εδώ νίκησε τον Γκαρσία και έκανε το σκορ 4-3. Στόουκς. Σου τριών μόνον άστοχο. Ριμπάουν από τον Σμιθ και προσπαθεί να τρέξει ο Κεραυνός με τον Χαρτ. Επέστρεψαν όμως οι του Αποέλ. Ο Χαρτ θα σηκωθεί και θα στοχίσει, θα πάρει όμως φάουλ. Φάουλ καταλογίζει ο Αντώνης ο Δημητρίου στον Στόουκς. Και είναι το πρώτο για τον Αμερικανό. Πρώτος στο παιχνίδι. Ξανά η φάση βλέπετε. Χέρι με χέρι οι δύο παίχτες και έστοχη πρώτη βολή από τον Τζάρετ Άλμπερτ Χαρτ στον πάγκο. Ο Παναγιώτης ο Τρισόκας και είμαι σίγουρος ότι είναι ένα σημείο που δεν του αρέσει να βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Τρισόκας. Ανυπομονεί για την ώρα που θα περάσει στο παιχνίδι. 6-3 προβάδισμα για τον Κεραυνό. Από τις δύο βολές του Χαρτ. Εξαιρετική φάση από τους δύο Αμερικανούς. Το αλεϊούπ και το τέγγιωμα. Το αλεϊούπ από τον Γουίλερ. Βλέπετε και το υπέροχο τέγγιωμα από τον Στόουκς. Ραντόγεβιτς κάτω από το καλάθι έχει αντίπαλο 8-5. Με 4 πόντους του Αλεξάνταρ Ραντόγεβιτς. Έχει ξεκινήσει Άρη καλά το παιχνίδι. Μας προσφέρουν καλό ρυθμό οι δύο ομάδες και μας αφήνουν υποσχέσεις για καλό θέαμα. Το παιχνίδι έχει ρυθμό, Μάριε. Μαγάρι να συνεχιστεί έτσι ο γρήγορος ρυθμός, προκειμένου να υπάρχει αυτή η ένταση και στην κερκίδα πάντα με θετική ενέργεια. Πρώτο φάουλ από πλευράς Κεραυνού το κάνει ο Μπράιαν Σμιθ. Ξανά η φάση. Φάουλ στον Ραντούνοβιτς. Καλή άμυνα από τον Πάτρικ Λι που κλέβει την μπάλα. Ο Σμιθ κατεβάζει και πάει μέχρι το καλάθι και αστοχή. Ριμπάουν από τον Γκαρσία. Προσπάθησε να τρέξει τελικά. Ο Στόουκς τον ηρέμησε. Επίθεση κοντρόλ από τον Αποέλ με τον Γουίλερ. Ο Γουίλερ πήρε το σκριν. Βρήκε όμως μπροστά του στη συνέχεια τον Κοσάνοβιτς που τώρα τον πιέζει. Γκαρσία θα πάει απέναντι στον Ραντόγεβιτς και θα τον νικήσει. 8-7 από το πρώτο καλάθι του Τζότζον Γκαρσία. Φεύγει γρήγορα μπροστά ο Κεραυνός όταν πετυχαίνει καλάθι η ομάδα από ελ και γι' αυτό τον λόγο χειροκρότησε και ο Βασίλης Φραγκιάς την προσπάθεια αυτή από τον Πάτρικ Λι, ο οποίος πήρε το δεύτερο φάουλ. Σημαντική εξέλιξη. Δεύτερο φάουλ για τον Στόουκς. 17 θα γίνει το σκορ. Με τον Κεραυνό να έχει 4 στις 6 προσπάθειες 2 πόντων. 2 στις 2 για τον Αποέλ. Γκαρσία σου 3 πόντων. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο. 17. Ραντόγεβιτς θα νικήσει και πάλι τον Γκαρσία
3 στα 3 για τον Ραντόγεβιτς και 12-7 στο συν 5 ο Κεραυνός. Γκαρσία και πάλι προσπαθεί να βγάλει τον Ραντόγεβιτς από το καλάθι. Τώρα ξαλαμπαίνει μέσα και παίρνει την μπάλα. Πάει απέναντί του, ωραία προσπάθεια, εντυπωσιακό όμως κόψιμο από τον Κοσάνοβιτς που στη συνέχεια θα κάνει φάουλ. Ζητούν επιθετικό από τον πάγκο του Κεραυνού, έντονα μάλιστα. Για να δούμε ξανά τη φάση. Το πρώτο κόψιμο του Κοσάνοβιτς είναι καθαρό. Στη συνέχεια, για να δούμε. Δύσκολη φάση, επιτρέψτε να τα ήμπαρουμε θέση. Ήταν σε λίγη κίνηση ο Κοσάνοβιτς, πήγε δυνατά πάνω του και ο Γκαρσία. Οι διαιτητές ήταν και πιο κοντά και δίνουν την μπάλα στον Αποέλ. Με το πρώτο φάουλ του Πέτζα στο Κοσάνοβιτς. Στόουκς. Ο Στόκς που έχει κάνει δύο γρήγορα φάουλ και θα πρέπει να προσέξει στη συνέχεια. Η μπάλα στον Μιτσέτα βγάζει έξω στον Ραντούνοβιτς, του τριών πόντων εύστοχο. 12-10 μειώνει στο καλάθι ο Αποέλ με το δεύτερο τρίποντο για τους γαλαζοκίτρινους που ξαναβλέπουμε από τον Μπάλσια Ραντούνοβιτς. 2-4 τρίποντα για τον Αποέλ, δεν έχει ακόμα επιχειρήσεις του τριών πόντων η ομάδα του Κεραυνού που εδώ θα φτάσει στο καλάθι, θα πάρει και φάουλ από τον Πάτρικ Λί μετά την ωραία assist του Αλεξάνδρα Ραντόγεβιτς. Ξανά η φάση, βλέπετε πως ο Πάτρικ Λί τελειώνει με ταμπλό την φάση και κάνει το σκορ 14-10, 5-23 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Αμερικανός θα πάει στη γραμμή και για μία συμπληρωματική βολή. Και κάνει το σκορ 15-10. Έχει καλή ευστοχή ο Κεραυνός σε αυτό το ξεκίνημα. 3 στις 3 βολές, 6 στις 8 προσπάθειες 2 πόντων. Έκλεψε εδώ την μπάλα ο Σμιθ. Βγάζει στον ευθυνδιασμό τον Χαρτ που είναι διεισδυτικός. Είναι αθλητικός και απέναντι στα 2 φάουλ του Στόουκς δεν είχε πρόβλημα να κάνει το 17-10. Φέρνοντας την διαφορά στους 7 και time out ζητάει ο Κυριάκος Γιαγκουλής. Πάμε και εμείς σε κάποια μηνύματα, μείνετε μαζί μας. Survivor, νησιά Κουκ. Οι παίχτες δίνουν πολύ σκληρές μάχες. Conspiracy is much bigger than I can picture. We have plan voodoo in effect. We've got a game plan and I think we're going to stick to it. Όμως ο χειρότερος τους εχθρός είναι το ίδιο το παιχνίδι. Both tribes are going to tribal council. Survivor νησιά Κουκ. Δευτέρα στις 7.30 το βράδυ, μόνο στην LTV. Premier League συνέχεια, με μια αφύρωπη αναμέτρηση στο Ewood Park. Blackburn Rovers, West Ham. Οι Rovers θέλουν μετά την Newcastle να καταβάλουν και τους Hammers που ταξιδεύουν στο Ewood Park στοχεύοντας την επάνωδό τους στις νίκες. Blackburn Rovers, West Ham. Κυριακή στις 6 το απόγευμα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Α. Τον αγώνα του Αγγλικού Πρωταθλήματος κάθε Κυριακή σας προσφέρει ο Pub Κύπρου Limited. Επανήλθαμε στον Στρόβολο. 17-10 είναι το σκορ για τον Κεραυνό. 5 λεπτά ακριβώς για το τέλος της πρώτης περίοδου. Και έχει ήδη περάσει στο παιχνίδι ο Ντούσαν Γέλιτς που εδώ δεν μπορεί να νικήσει τον Ραντόγεβιτς. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Κυριάκος Γιαγκουλής από τον Άρη Κυριάκου. Θα έχει με την αμυντική συμπεριφορά της ομάδας του ο κύριος Γιαγκουλής, ο οποίος ζήτησε βοήθειες πάνω στον Ραντούνοβιτς μέσα στην ρακέτα. Γι' αυτό πέρασε και τον Ντούσαν Γκέλιτς στο παρκέ. Και επιθετικά η ομάδα του πρέπει να πηγαίνει με κοντρόλ μπάσκετ και όχι με τόσες βιαστικές επιθέσεις όπως προχωρούσε το Αποέλ στις προηγούμενες προσπάθειές του. Νάτος εδώ ο Γκέλιτς που θα κάνει λάθος. Δεν είναι έτοιμος, είναι σίγουρο ότι δεν είναι έτοιμος.
Στανόγεβιτς απέναντι στον Γέλιτς. Δεν υπάρχει καλάθι. Βήματα δίνει ο Αντώνης ο Δημητρίου στον Αλεξάνδρα Ραντόγεβιτς. Για να δούμε ξανά την φάση. Εδώ παίρνει την μπάλα και μετακινεί και τα δύο πόδια. 17-10, 4 λεπτά για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ξανά η φάση. Δείτε, παίρνει την μπάλα, μετακινεί και τα δύο πόδια ο Ραντόγεβιτς. Σωστή η υπόδειξη από τον Αντώνη Δημητρή. Ραντούνοβιτς, Γέλιτς. Βήματα. Τρεις φορές πήγε η μπάλα στα χέρια του Γέλιτς, ο οποίος δεν έχει κάνει το καλύτερο ξεκίνημα που θα ανέμενε. Την πρώτη φορά στόχησε, τις άλλες δύο έκανε λάθος. Και η μπάλα στα χέρια των παιχτών του Κεραυνού. Δείχνουν πάντως να τον εμπιστεύονται οι συμπαίχτες του. Ο Χάρτ εδώ θα περάσει. Δεν αντιλήφθηκε την πάσα του ο Ραντόγεβιτς. Περάσει στο παιχνίδι ο Παντούρης, που εδώ έκανε λάθος. Προσπαθώντας να βρει τον Ραντόγεβιτς, έμεινε ελεύθερος ο Μπράιαν Σμιθ. Δεν θα πετύχει το σούτ των τριών πόντων. Rebound από τον Βουίλερ, που λέει στους συμπαίχτες του να ηρεμήσουν και θα πάει σε αργή επίθεση. Ο Βουίλερ που... Ο Ραντόγεβιτς θα κάνει το σούτ. Ο Ραντούνοβιτς, με συγχωρείτε. Και τώρα ο Λί. Ναι, Άρη. Βεβαιασμένες κινήσεις και πράγμα που εξοργίζει τον τεχνικό των γαλαζοκιτρίνων. Φωνάζει συνεχώς τους παίχτες του, όμως μέχρι στιγμής δεν συμμορφώνονται. Και εδώ είχαμε άλλο ένα καλάθι για τον Κεραυνό. Και πάλι από τον Ραντόγεβιτς, ο οποίος για την ώρα είναι κυρίαρχος κάτω από τα καλάθια και έχει φτάσει τους 8 πόντους με 4 στα 4. Ο Βουίλερ στον Γέλιτς. Για να δούμε τη νέα μάχη ανάμεσα σε Γέλιτς και Ραντόγεβιτς. Θα στοχίσει ο Σερβοέλληνας. Μάζεψε το rebound ο Ραντούνοβιτς και θα πάρει φάουλ από τον Ραντόγεβιτς. Συμπαίχτες πέρσι στην ομάδα από ΕΛ. Αντίπαλοι φέτος. Είναι ζεστός ο κόσμος του Αποέλ. Παρότι η ομάδα του βρίσκεται με 9 πόντους πίσω, περνάει στο παιχνίδι ο Τσόπολιτς. Όπως μας ενημερώνει ο Άρης. Και έχει φύγει ο... Ποιος έχει φύγει, Άρη, ο Μιτσέτα? Ναι, ο Μιτσέτα. Μιτσέτα που δεν φάνηκε. Εδώ έχει πάρει θέση δίπλα από την γραμματεία για να περάσει στο παιχνίδι ο Παναγιώτης ο Τρισόκας. Εμάς μπορεί να είμαστε ευχαριστεί το γεγονός ότι δεν έχουμε δει Κύπριους μέχρι στιγμή για τον Κεραυνό, όμως σίγουρα τον κύριο Φραγκιά πρέπει να τον ευχαριστεί η απόδοση της ομάδας του. Με όποιους κι αν αγωνίζει τον Κεραυνό, ο Μιτσέτα θα επανέλθει για τον Αποέλ. Τελικά την ακυρώνει την αλλαγή? Όχι, θα την κάνει. Θα την κάνει την αλλαγή ο κύριος Διαγκουλής και θα φύγει ο Γρηγόρης Παντούρης. Δεν θα φύγει, θα καθίσει στην καρέκλα και θα περιμένει να ξαναπεράσει το παιχνίδι. Ναι, Άρη. Άρη, εψηλώσε το σχήμα ο κ. Διαγκουλής λόγω και της ύπαρξης του Τρισόκα μέσα στην πεντάδα του Κεραυνού. Είναι παιχνίδι βεβαίως και των προπονητών. Πάτρικ Λί πήγε να τα βάλει με όλους και χάνει την μπάλα. Εδώ έχω την εντύπωση ο Αμερικανός ενήργησε εγωιστικά. Μπορούσε ίσως να ψάξει κάποιον συμπαίχτη. Δεν κατεβάζει τα χέρια ο Γέλιτς. Δεν είναι φάουλ. Βουίλερ. Γέλιτς. Είναι πεισματάρης. Θέλει να βάλει το πρώτο καλάθι και το βάζει. Και βλέπετε την αντίδρασή του. 19-13, πρώτο καλάθι στο Κυπριακό Πρωτάθλημα για τον Ντούσαν Γέλιτς. Ελευθερώθηκε ο Σμιθ, είναι καλός σουτέρ όταν τον αφήσουν και τιμωρεί τους αμυντικούς του Αποέλ. 21-13.
Βίλερ. Έμεινε ελεύθερος ο Γέλιτς. Ο Τσόκολης, θα με συγχωρείτε, από την ωραία πάσα του Βίλερ. Πήγε να τον μαρκάρει και ο Τρισόκας και ο Ραντόγεβιτς και ήταν επόμενο. Κάποιος να μείνει μόνος. Φάουλ από τον Γέλιτς στην διεκδίκηση της θέσης. Δεν έχουν γίνει πολλά φάουλ. Τέταρτο ομαδικό για τον Αποέλ. Πρώτο για τον Γέλιτς. Τρία ομαδικά έχει η ομάδα του Κεραυνού. Κομπίνα που έπιασε για τους γηπεδούχους με τον Λί να βρίσκει κάτω από το καλάθι τον Χαρτ και αυτός να τελειώνει. 23-15. Παντούρης. Βίλερ. Ζητάει βοήθεια. Έρχεται τώρα το σκρίν από τον Γέλιτς. Ο Γέλιτς σου τριών πόντων. Άστοχο, rebound από τον Τρισόκα. Η μπάλα είναι για τον Κεραυνό, λέει ο Αντώνης ο Δημητρίου. Και ήταν λογικό να ζητήσει μια επίθεση ο Βασίλης ο Φραγκιάς με τον χρόνο να είναι όλος για την ομάδα του Κεραυνού. Πάτρικ Λι βγάζει έξω στον Χαρτ, σου τριών πόντων άστοχο. Ο Λι το rebound και τελειώνει τη φάση. 25-15. Ο Κεραυνός τελειώνει την πρώτη περίοδο στο συν 10. Ξανά η φάση με το σουτ του Χαρτ. Η άμυνα του Αποέλ σε εισαγωγικά κοιμάται, τους τιμωρεί ο Πάτρικ Λι και φέρνει διαφορά στους 10, 25-15. Αυτό είναι το σκορ, φίλες και φίλοι. Μετά το τέλος της πρώτης περίοδου, μείνετε μαζί μας. Hypnose Homme, the new fragrance for men, Lancôme. Παιχνίδι του λαού ή των managers. Σύμβολο ομάδας ή παζάρι εκατομμυρίων. 50-50 ή 90-10. Μια απλή εφημερίδα. Ή όλες οι απαντήσεις στο τι, πώς και γιατί της αθλητικής ενημέρωσης σε Κύπρο, Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Sport Day. Η νούμερο 1 αθλητική εφημερίδα της Ελλάδος. Τώρα καθημερινά κοντά σας, μαζί με την αλήθεια. Wake up, ladies. Mastro Bugs. Oh, God. Who is with Don Carmack? Hello, Mastros. Everything you get, 10 euros. Mastros! Woo! Cory, now! Go get Zata now! Run, Cory, run! Ladies, we accept Mastro Card. Oh, this is good for you, Zata. Μήπως δεν παίζει LTV? Τώρα παίζει. Οι original Desperate Housewives και οι πιο δυνατές σειρές μετά την Αμερική παίζουν μόνο στην LTV. Παίζει σειρά. Παίζει LTV. Επιστρέφουμε στο Στρόβολο, φίλες και φίλοι. 25-15 προηγείται ο Κεραυνός του Ασπής Αποέλ στον πρώτο προημιτελικό νοκάουτ του κυπέλλου Παπανδρών. Τα δίποντα είναι 79%, 11 στα 14, σπουδαίο νούμερο για τον Κεραυνό στην πρώτη περίοδο, 4 στα 8 για τον Αποέλ που εδώ θα χάσει το τρίποντο. Ο Τσόκολιτς είναι εκεί, όμως ο Παντούρης να μαζέψει το επιθετικό rebound. Δεν έχει επιχειρήσει, μάλλον 0 στα 2 για τον Κεραυνό από τα 6-25, 2 στα 6 για τον Αποέλ και τώρα 3 στα 7. Με το εύστοχο τρίποντο του Βουίλερ που κάνει το σκορ 25-18. Η διαφορά στους 7 για τον Κεραυνό, 9 λεπτά για το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Ραντόγεβιτς με αντίπαλο τον Γκαρσία, δεν θα βάλει το καλάθι, θα πάρει φάουλ όμως και θα πάει στη γραμμή. Ξανά η φάση, βλέπετε. Για να δούμε. Δεν υπήρχε φάουλ από τον Γκαρσία σε αυτή την φάση.
Ραντόγεβιτς αστοχή στην πρώτη βολή. Ο Ραντόγεβιτς που είναι 4 στα 4 δίποντα και 8 πόντι. Είναι καλός από την γραμμή. Ευστοχή στην δεύτερη και κάνει το σκορ 26-18. Ο Κεραυνός το σύν 8. Άστοχο το τρίποντο από τον Wheeler. Τελικά με περιπέτειες το rebound από τον Hart. Και ευκαιρία για τον Κεραυνό να ξανανεβάσει την διαφορά σε διψήφιο αριθμό πόντων. Λάθος από τον Ραντόγεβιτς που προσπάθησε να δώσει στον Τρισόκα. Ο Παντούρης ξεφεύγει, πετυχαίνει ωραίο καλάθι απέναντι στον Σμιθ. Δεν τον γνωρίζει καλά ο Σμιθ. Εμείς όμως που τον γνωρίζουμε τον Παντούρη, ήταν μια κίνηση που την αναμέναμε. Γιατί είναι διεισδυτικός, είναι αθλητικός. Και έφτασε στο καλάθι βήματα από τον Χαρτ. Έχω την εντύπωση και αυτή η υπόδειξη σωστή. Με την διαφορά να πέφτει στους 6. Την μπάλα να είναι για τον Αποέλ. Ο κύριος Φραγκιάς ζητάει το time out. Πάμε και εμείς σε ένα διάλειμμα. Θα τα πούμε σε λίγο. Το παν είναι η χαρά της συμμετοχής. Το πάθος για διάκριση. Η δίψα για την νίκη. Η ανάγκη για προσφορά. Το παν είναι η αγάπη για τον αθλητισμό. Το όραμα για την κοινωνία. Η θέληση για επιτυχία. Αυτή είναι η δυναμική που χρόνια τώρα χαρίζει σε όλους εμάς τους καρπούς της επιτυχίας. Ο ΠΑΠ Κύπρου. Στηρίζουμε την κοινωνία. Οραματιζόμαστε το αύριο. Κεραυνός Τροβόλου 26, Ασπής Αποέλ 20. 8 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στον πρώτο πρώην ημιτελικό του κυπέλλου Παπανδρών πρώτης κατηγορίας. Ο αγώνας είναι νοκάουτ. Ο νικητής πάει στα ημιτελικά. Τα ημιτελικά είναι επίσης νοκάουτ. Ο Ιτσιμένος αποχαιρετά από την πρώτη φάση ουσιαστικά του κυπέλλου τον θεσμό. Και έχω την εντύπωση, Άρη, αυτή η φορά δεν ήταν ευχαριστημένος ο κύριος Φραγκιάς. Δεν ήταν ευχαριστημένος, Μάρη, γιατί ό,τι έχτισε στο πρώτο δεκάλεπτο, την διαφορά των 10 πόντων, είδε να διαλύεται, να εξανεμίζεται σιγά-σιγά, με τους παίχτες του Αποέλ να στέκονται εις άξια στις αρχές του δεύτερου δεκαλέπτου. Θέλει κινήσεις από τους Χαρτ και Λί επιθετικά και να βοηθούν και αυτοί μέσα στην ρακέτα τους ψηλούς της ομάδας. Υπάρχει και αλλαγή για τον Κεραυνό σημαντική. Έχει φύγει από το παιχνίδι ο Ραντόγεβιτς για να πάρει κάποιες ανάσες και έχει περάσει στη θέση του Νταμιάνοβιτς εδώ. Ένα τρίποντο εκτός λογικής από τον Wheeler. Ο Τρισόκας φεύγει μόνος. Δεν επέστρεψε κανένας από πλευράς από ελ που εδώ θα κερδίζει φάουλ ο Παντούρης και τα βάζει με τους συμπαίκτες του ο Γρηγόρης ο Παντούρης για την ολιγορία και στις δύο περιπτώσεις. 28-20, 7 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ήταν το πρώτο ομαδικό φάουλ για τον Κεραυνό. Wheeler στον Οτσόκολιτς, πάτησε γερά και έβαλε την μπάλα στο καλάθι. 28-22 με ταμπλό ο Οτσόκολιτς. Πρώην παίκτης της ΕΘΑ, φτάνει στους 4 πόντους. Rebound. Μάλλον, συγγνώμη, βήματα από τον Πάτρικ Λι. Σωστή και αυτή η υπόδειξη. Κάνουν καλό παιχνίδι. Κάνουν καλό παιχνίδι μέχρι στιγμής οι διαιτητές. Περνάει ξανά στο μάτς ο Μιτσέτα και φεύγει ο Τζότον Γκαρσία. Ο Wheeler απέναντι στον Λι. Παντούρης σκέφτηκε το τρίποντο, πήγε το double team τώρα πάνω του. Ο Τσόκολης απέναντι στον Τρισόκα, δυσκολεύεται και χάνει την μπάλα από την καλή αμυνά του Πανέλου Τρισόκα. Ο Τσόκολης
28-22. Πολύ πολύ καλός ρυθμός στο παιχνίδι. Επιθετικό φάουλ στον Χαρτ. Επιθετικό φάουλ στον Λί, που φεύγει από το παιχνίδι και μπήκε στη θέση του Παναγιώτης Γιαννάς. Το φάουλ ήταν από τον Χαρτ, ναι, όπως είπαμε στην αρχή. Δεν είναι ευχαριστημένος ο κύριος Φραγκιάς από τα λάθη του Πάτρικ Λί στα τελευταία 2-3 λεπτά και έχει περάσει τη θέση του τον Παναγιώτη Γιαννά. Τρίποντα από τον Μπαντούρη, εύστοχο. 28-25 ο ΑΠΟΕΛ από το πλην 10 είναι στο πλην 3. Με ένα σερί 13. Και ετοιμάζει ξανά τον Αλεξάνδρα Ραντόγεβιτς. Ο κύριος Φραγκιάς. Τρισόκας μπαίνει προς τα μέσα. Χρησιμοποιεί το ταμπλό αστοχή. Ριμπάουν από τον Μιτσέτα. Τρέχει ο ΑΠΟΕΛ που μπορεί να ισοφαρίσει σε αυτή την επίθεση. Με ένα καλάθι τριών πόντων. Μιτσέτα στον Οτσόκολιτς απέναντι στον Τρισόκα, επιθετικό φάουλ. Στήθηκε ο Παναγιώτης ο Τρισόκας και νομίζω ότι εδώ η πολλή θέληση του Οτσόκολιτς να πετύχει το καλάθι ήταν που του στήχησε. Περνά στο παιχνίδι για τον κεραυνό ο Ραντόγεβιτς αντί του Νταμιάνοβιτς. Πέρασε ο Ιβάνοβιτς στο παιχνίδι για τον ΑΠΟΕΛ. Βγήκε ο Γουίλερ και πέρασε και ο Γέλιτς στην θέση του ο Τσόκολιτς. 5-46 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Οι δύο ομάδες έχουν αγωνιστεί ξανά στην δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος την 1η του Ιουνιόβρη με τυπικά γηπεδούχο τον ΑΠΟΕΛ. Εδώ κάποιες ωραίες εικόνες από την κερκίδα. 74-64 έχει κερδίσει ο ΑΠΟΕΛ στον Άγιο Δομέτιο. Ο ΑΠΟΕΛ που ήταν τιμωρημένος σε εκείνο το παιχνίδι από τους περσινούς τελικούς με την ΑΕΛ. Δεν του στοίχησε όμως η τιμωρία. Έχασε την επίθεση ο κεραυνός και ετοιμάζει ξανά τον Πάτρικ Λί. Ο κύριος Φραγκιάς ευχόμενος να έχει καθαρίσει το μυαλό του Αμερικανού από τα συνεχόμενα λάθη. Τρίποντα από τον Μιτσέτα, δεν ήταν καλό το σούτ. Μάζεψε το ριμπάουν ο Τρισόκας και τώρα ο Χαρτ. Γιαννάς απέναντι στον Ιβάνοβιτς παίρνει το σκριν από τον Ραντόγεβιτς, γυρίζει μπαλά για τον κεραυνό Σμιθ, πατάει γερά, αστοχή. Είναι εκεί ο Ραντόγεβιτς, τελικά η μπάλα πήγε στα χέρια του Σμιθ που πέτυχε το καλάθι. 30-25, ο κεραυνός ξαναφέρνει διαφορά στους 5. Ιβάνοβιτς κάνει λάθος, έκλεψε την μπάλα ο Χαρτ και τρέχει ο κεραυνός με τον Τρισόκα να φτάνει στον ευνηδιασμό και να ξαναφέρνει τη διαφορά στους 7. 32-25 με ένα σερί 4-0 για τον κεραυνό. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Παρακολουθούμε. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Άρη. Ακριβώς, ο γρήγορος ρυθμός διευκολύνει τις δύο ομάδες να βρίσκουν διόδους προς το καλάθι. Μέχρι στιγμής είδαμε μεμονωμένες στιγμές στο παιχνίδι. Ο κεραυνός να κολλά, έμεινε λίγο στους 28 πόντους, όμως οι 4 πόντοι δίνουν ένα ελαφρύ προβάδισμα 7 πόντων στην ομάδα του κεραυνού. Το ΑΠΟΕΛ με τα τρίποντα μένει με ακόμα και την καλή του περιφέρεια, μένει στο παιχνίδι. Πιστεύω πως θα έχουμε μέχρι το τέλος ένα καλό παιχνίδι. Υπάρχει μια πολύ σοβαρή εξέλιξη που συνέβη όση ώρα μιλούσες. Έκανε τρίτο φάουλο Stokes, έφυγε από το παιχνίδι. Αυτό είναι πρόβλημα για το ΑΠΟΕΛ. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα όντως για τον ΑΠΟΕΛ. Στο παιχνίδι που σας λέγαμε, το πρώτο ανάμεσα στις δύο ομάδες, στο 74-64 τον κεραυνό, ο Stokes είχε πετύχει 33 πόντους. Αυτή τη στιγμή όμως είναι στον πάγκο και θα είναι εκεί για πάρα πολύ ώρα.
Έγιναν δύο αλλαγές για τον Αποέλ. Πέρασε το παιχνίδι ο Γουίλερ και ο Ραντούνοβιτς. Έφυγε ο Στόουκς με τρία φάουλ και ο Ιβάνοβιτς. Ενώ πέρασε ξανά και ο Πάτρικ Λί που εδώ πάει προς το καλάθι, αστοχή. Πήγε να τα βάλει με όλους και πάλι. Ευνηδιασμός για τον Αποέλ και φάουλ από τον Μπράιαν Σμιθ. Ο οποίος με αυτή την κίνηση λέει στον πάγκο της ομάδας του ότι όντως έκανε φάουλ και ήταν φάουλ, βλέπετε, από αυτά που χαρακτηρίζουμε επαγγελματικά. Δεν είχε άλλη επιλογή ο Αμερικανός και τώρα θα πάει στον πάγκο για να περάσει στη θέση του ο Χαρτ. Είναι ο πρώτος παίκτης, όπως μας ενημερώνει ο Άρης, που χρεώνεται με δεύτερο φάουλ από πλευράς του κεραυνού. Στη γραμμή είναι ο Μπάτσο Ραντούνοβιτς, γιατί είχε ξεκινήσει την προσπάθεια για την διείσδυση. 32-26, μειώνει στους 6 η ομάδα του Αποέλ και τώρα 32-27. Ραντόγεβιτς, εδώ και λίγη ώρα δυσκολεύονται να τον βρουν οι συμπαίχτες του. Βλέπετε τις μάχες κάτω από τα καλάθια. Ο Τρισόκας θα πάρει φάουλ στην πίεση από τον Μιτσέτα. Πρώτο φάουλ για τον παίχτη του Αποέλ, τον Ιβάν Μιτσέτα. Ήταν το τέταρτο ομαδικό για τον Αποέλ. Από το επόμενο θα πηγαίνουν οι του κεραυνού στις βολές. Θα πάρει νέο φάουλ. Καθαρό και αυτή τη φορά το φάουλ. Δείτε εδώ, καθαρά πάει στα χέρια του Πάτρικ Λί. Ο Γουίλερ τα λέει εκεί και με τον Αντώνη τον Δημητρίου. 3-12 για το τέλος του πρώτου χρόνου. Ο κεραυνός είχε πάρει μέχρι και διαφορά 10 πόντων. Ο Αποέλ μείωσε στους 3. Σιγά σιγά και εκμεταλλευόμενοι οι γηπεδούχοι κάποιες επιπολαιότητες των φιλοξενουμένων στις επιθέσεις τους, έχουν φέρει διαφορά τώρα με αυτή την βολή του Λί και την δεύτερη εύστοχη στους 7. 34-27. Ο Γέλιτς μακριά από τον καλάθι προτίμησε να δώσει στον Παντούρη. Γουίλερ. Πλέον ο Γουίλερ και ο Παντούρης πρέπει να πάρουν πρωτοβουλίες εν τη απουσία του Στόουκς για την ομάδα του Αποέλ. Και βλέπετε πως ο Γουίλερ διεμβολίζει την άμυνα του κεραυνού και φτάνει στο καλάθι. 34-29. Γιαννάς απέναντι στον Παντούρη, βγάζει έξω στον Χαρτ. Ο Χαρτ που μπαίνει μέσα και παίρνει φάουλ από, για να δούμε τον Πέτρο Χρυστοφίδη, σε ποιον θα το καταλογήσει. Φάουλ στον Γρηγόρη Παντούρη. Πρώτο για τον διεθνή γκάρτ του Αποέλ. Ο Παντούρης πολύ βελτιωμένο στα τελευταία χρόνια, νεαρή. Διαπιστώνω ένα στοιχείο στα τελευταία λεπτά για την επιθετική προσπάθεια των παιχτών του Φραγκιά. Δυσκολεύονται αφάνταστα να μπουν στην ρακέτα. Εκεί όπου ήταν η δύναμή τους το πρώτο δεκάλεπτο, οι καλαθοσφαιριστές του Αποέλ έχουν κλείσει καλά τους διαδρόμους στις τελευταίες επιθέσεις των γηπεδούχων και πολύ δύσκολα μπαίνουν μέσα οι του κεραυνού. Υπάρχουν όμως τρεις αξιόπιστη γκάρτ αυτή τη στιγμή στην πεντάδα του κεραυνού, Γιαννάς, Λί και ο Χαρτ, που τώρα σημειώνει και την δεύτερη βολή και φέρνει την διαφορά ξανά στους 7. 36-29 για τον κεραυνό. Μιτσέτα απέναντι στον Τρισόκα, στοχή. Έσωσε την μπάλα ο Χαρτ. Και επίθεση για τον κεραυνό.
με τον Γιαννά στην οργάνωση του παιχνιδιού. Παναγιώτης Γιαννάς ήρθε φέτος στον Κεραυνό με ελευθέρα μεταγραφή μετά από αρκετά χρόνια προσφοράς στην Ομόνια. Εδώ η μπάλα πάει κάτω από το καλάθι από την ωραία προσπάθεια του Πάτρικ Λι. Ο Ντους Αγγέλιτς δεν είχε άλλη επιλογή για να σταματήσει τον Αλεξάνδρα Ραντόγεβιτς. Έκανε το φάουλ εδώ οι οδηγίες του Φραγκιά στον Γιαννά. Ο Ραντόγεβιτς που έχει την ευκαιρία να δώσει διαφορά 9 πόντων στον Κεραυνό. Το κάνει κατά το ίμιση, ευστοχώντας την πρώτη από τις δύο βολές. Και ευστοχή και στην δεύτερη. Θα φύγει ο Ραντόγεβιτς, θα πάρει τα συγχαρητήρια από όλους στον πάγκο του Κεραυνού για την εξαιρετική δουλειά που κάνει μέχρι στιγμής. 11 πόντοι για τον Ραντόγεβιτς, 4 στις 4 προσπάθειες, 3 στις 4 βολές. Πήρα τη θέση του Νταμιάνοβιτς, μπήκε και ο Τσόκολιτς για τον Αποέλ αντί του Ντους Αγγέλιτς. 38-29, 1-50 για το τέλος του πρώτου μικρόνου. Βίλερ. Δεν συνεννοήθηκαν ο Παντούρης με τον Ραντούνοβιτς. Και τώρα ο Γιαννάς. Τρισόκας. Και πάλι Γιαννάς. Ζητάει σκριν. Μπαίνει μέσα. Και τι έχει γίνει. Βήματα έχει δώσει ο Αντώνης ο Δημητρίου. Καθυστέρησαν να εκδηλώσουν επίθεση οι παίκτες του Κεραυνού. Και ναι, σωστή η υπόδειξη, όπως είδαμε στην επανάληψη. Έκανε βήμα παραπάνω ο Παναγιώτης ο Γιαννάς, γιατί την τελευταία στιγμή άλλαξε γνώμη ως προς το σε ποιον συμπαίκτη του θα έδινε την πάση. Φάουλ με το σώμα από τον Νταμιάνοβιτς στον Γουίλερ. 1 λεπτό ακριβώς για το τέλος του πρώτου μικρόνου. Ο Γουίλερ που δεν θα πάει στη γραμμή, ήταν το 4ο ομαδικό από τους παίκτες του Κεραυνού. Βίλερ πιέζεται από τον Νταμιάνοβιτς και τον Γιαννά. Μιτσέτα, έρχεται για βοήθεια ο Ραντούνοβιτς. Νέο λάθος από πλευράς των παιχτών του Αποέλ. Τα λάθη είναι 8 για την ομάδα του Κεραυνού, 9 για την ομάδα του Αποέλ. Ο Βασίλης Φραγκιάς ζητάει το time out, θέλει να οργανώσει τις τελευταίες επιθέσεις της ομάδας του. Θεωρητικά ο Κεραυνός έχει χρόνο για 2 επιθέσεις. Πάμε σε σύντομα διαφημιστικά και θα επανέλθω. Ο διαγωνισμός στον Derby Ολυμπιακός Πειραιός ΑΕΚ. Η LTV και η Advan Telecom, επίσημος διανομέας των αυθεντικών κινητών τηλεφώνων Samsung στην Κύπρο, προσφέρουν για δεύτερη συνεχή χρονιά σε 6 τυχερούς συνδρομητές την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά τη μεγάλη αναμέτρηση εντελώς δωρεάν. Κάλεσε τώρα στο 932-211 ή στείλε τη λέξη LTV Samsung στο 6611 και μπες στην κλήρωση. Απόλαυσε αυθεντικές ποδοσφαιρικές στιγμές που σου προσφέρουν η LTV και η Arpan Telecom. Ξανά μαζί φίλες και φίλοι, 42 δευτερόλεπτα απομένουν για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο και υπάρχει ένταση εδώ στην πλευρά που κάνουμε την μετάδοση και είναι η εξέδρα φίλων του Κεραυνού. Έχουν έρθει κάποιοι φίλοι του Αποέλ και έχει μεταφερθεί εκεί στην γωνιά η αστυνομία για να επιβάλλει την τάξη. Να ελπίσουμε να τελειώσει κανονικά το πρώτο ημίχρονο. Θυμίζουμε ότι έχουν προειδοποιήσει οι διαιτητές ότι δεν θα ανεχτούν οποιαδήποτε κρούσματα βίας. Πάντως το παιχνίδι στο παρκέ έχει ξεκινήσει και διεξάγεται κανονικά. 42 δευτερόλεπτα είχαν απομείνει οι οδηγίες του Βασίλη Φραγκιά Άρη. Σε γρήγορη επίθεση, πράγμα που δεν έγινε, Μάριε. Πάνε σε οργανωμένη επίθεση πλέον του Κεραυνού και κάνουν το λάθος. Και αυτό θα στοιχίσει, διότι
Από τη στιγμή που δεν είχαμε την γρήγορη επίθεση, όλος ο χρόνος μένει. Περνάμε στο τρισόκα. Στους παίχτες του ΑΠΟΕΛ. Φεύγει ο Ραντόνιαβιτς. Περνά στο παιχνίδι ο Παναγιώτης ο Τρισόκας για την άμυνα. Στην τελευταία θεωρητικά επίθεση των παιχτών του ΑΠΟΕΛ. Έχουν ηρεμήσει στο μεταξύ τα πνεύματα εδώ στην πλευρά των φίλων του Κεραυνού, όπου είχαν έρθει κάποιοι φίλοι του ΑΠΟΕΛ. Και θα εξαντλήσει όλο τον χρόνο που ρηφαίνεται ο Γουίλερ. Βγάζει έξω στον Παντούρη, ο Παντούρης σου τριών ποντών. Είναι εύστοχο, ό,τι καλύτερο για τον ΑΠΟΕΛ για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. 38-32 λοιπόν, ο Κεραυνός στο συν 6. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι παρακολουθούμε. Με πολύ καλό ρυθμό. Άρη, να πάρουμε ένα αγωνιστικό ρεπορτάζ. ...38-32, φίλες και φίλοι, και πάμε να ακούσουμε τον Άρη τον Κυριάκου, έχει δίπλα τον Άγγελο Παπαδημητρίου. Με τον βοηθό του κύριου Φραγκιά, κύριε Παπαδημητρίου, βρεθήκατε και με 10 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο. Τελειώνετε το παιχνίδι με 6 πόντους διαφορά, ικανοποιημένος από το πρώτο ημίχρονο. Ικανοποιημένοι είμαστε, η ομάδα παίζει πολύ καλό μπάσκετ. Είμαστε πάνω σε αυτά που έχουμε προγραμματίσει να παίξουμε. Οι 10 πόντοι και οι 6 πόντοι βέβαια δεν λένε τίποτα. Το μπάσκετ έχει ακόμα πολύ δρόμο. Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε να παίζουμε πάνω στα πλάνα μας και θα δούμε στο τέλος πώς θα πάει το παιχνίδι. Ξεκινήσατε δυνατά, κυρίως μέσα στη ρακέτα. Θα θέλετε στην συνέχεια σαφώς και το περιφερειακό σουτ για να επικρατήσετε το ΑΠΟΕΛ. Τον αντίπαλο σας πώς τον βλέπετε μέχρι στιγμής? Νομίζω γίνεται ένα πολύ καλό παιχνίδι και από τις δύο πλευρές. Οι φίλαθλοι νομίζω πρέπει να είναι ικανοποιημένοι. Εμείς ξεκινήσαμε με τους ψηλούς γιατί είχαμε, έτσι θέλαμε να πάμε στην αρχή το παιχνίδι μέσα. Σαφώς και μπορούμε να έχουμε περιφερειακό σουτ. Νομίζω στην συνέχεια του παιχνιδιού θα φανεί αυτό. Έγινε, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άρη. Να πούμε φίλες και φίλοι ότι ρεπορτάζ αγωνιστικά ο πλευράς από ΕΛ δεν μπορούμε να σας υποσχεθούμε, διότι ο κύριος Γιαγκουλής σήμερα δεν έχει τον βοηθό του, τον κύριο Λαμπρία, στον πάγκο. Εκτελεί χρέη και βοηθού ουσιαστικά, διπλά τα χρέη του κύριου Γιαγκουλή. Και αντιλαμβάνεστε ότι στο ημίχρονο υπάρχει η πίεση, υπάρχουν οι οδηγίες. Ο κύριος Γιαγκουλής έχει μεταφερθεί στα αποδυτήρια. Θα προσπαθήσουμε όταν. Ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο με τον Κεραυνό στην πρώτη επίθεση. Και η μπάλα να πηγαίνει μέσα στον Ραντόνιο που έκανε βήματα. Ο Αλεξάνδρα Ραντόγεβιτς, ο πρωταγωνιστής στο πρώτο ημίχρονο. Κυρίως για την, όχι τόσο για την ευστοχία του, γιατί ήταν όλα σουτ κάτω από το καλάθι, πολλές φορές με εξειδωρευμένους τους αντίπαλους. Κυρίως για την κυριαρχία του κάτω από το καλάθι. Εδώ ο Γέλιτς θα δώσει την μπάλα στον Τσόκολιτς, θα την ξαναπάρει και χρησιμοποιώντας το ταμπλό θα κάνει το 38-34. Άφησε στον πάγκο τον Γκαρσία ο Γελίτς στο δεύτερο μήχρονο. Ραντόγεβιτς μακριά από το καλάθι, τώρα πάει να τον πιέσει ο Γελίτς. Δίνει το σκριν στον Λί. Αυτός θα κάνει ένα μάλλον βεβαιασμένο σουτ. Μάζεψε όμως το επιθετικό rebound ο Τρισόκας και φάουλ από τον Ραντούνοβιτς, λέει ο Πέτρος ο Χριστοφίδης. Χαμόγελα από τον Τρισόκα. Για να δούμε ξανά την φάση. Χτυπάει χέρια ο Ραντούνοβιτς. Παρά τις διαμαρτυρίες του, δείτε ξανά την φάση. Και ο Παναγιώτης Τρισόκας. Φτάνει τους 5 πόντους με 2 στα 3 δίποντα, μία στη μία βολή. Και τώρα τους 6. 40-34 για τον Κεραυνό. Να επαναλάβουμε και οι δύο ομάδες εκτός Ευρώπης. Ο Κεραυνός έχασε από την φιλανδική Λαπεν Ράτα στα προκριματικά του, των ομίλων του FIBA Euro Cup. Ο ΑΠΟΕΛ έχασε από την Τσερκάνσκι Ουκρανίας για τον ίδιο θεσμό.
Ένας από τους δύο θα μείνει σήμερα και εκτός κυπέλλου. Άρα αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλο είναι το κίνητρο. Ραντόγεβιτς αστοχή για πρώτη φορά από κοντινή απόσταση και τώρα θα πάρει φάουλ από τον Ραντούνοβιτς. Τα είπαν οι δύο φίλοι και συμπατριώτες. Για να δούμε ξανά την φάση. Βλέπετε πρώτα το επιθετικό rebound του Παναγιώτη Τρισόκα και βέβαιως η αντίδραση του Ραντούνοβιτς δεν ήταν για το φάουλ που ήταν καθαρό, ήταν για την ολιγορία όλης της ομάδας του ΑΠΟΕΛ να πάρει το rebound. Και βέβαιως πρέπει να πιστώσουμε και τον Τρισόκα για την προσπάθειά του. Τρίτο φάουλ για τον Ραντούνοβιτς, έστοχος σε μία από τις δύο βολές ο Ραντόγεβιτς και 41-34. Stokes. Ο Τσόκολιτς θα πάει πάνω τον double team και θα γίνει λάθος. Τον αναγκάζουν σε λάθος οι παίχτες του Κεραυνού. Πολύ ωραία προσπάθεια από Χαρτ κυρίως. Ήταν αυτός που έκλεψε και στη συνέχεια πήρε και το φάουλ. Ο Τσόκολιτς ήταν ο μόνος παίχτης στον αγώνα του πρωταθλήματος. 74-64 έχει κερδίσει ο ΑΠΟΕΛ τον Κεραυνό στον Άγιο Δομέτιο. Ο Τσόκολιτς ήταν ο μόνος παίχτης μαζί με τον Στόκς που είχαν διψήφιο αριθμό ποντών για τον ΑΠΟΕΛ. Ο Γκαρσία μένει στο γήπεδο και λέει στην κερκίδα του ΑΠΟΕΛ να βοηθήσει την ομάδα. Ο Γκαρσία που πήρε τη θέση του Τσόκολιτς. 41-34, 10 πόντοι είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έχει πάρει ο Κεραυνός. Τώρα προηγείται με 7. Πάτρικ Λί στον Ραντόγεβιτς, ο οποίος κάνει 3 δευτερόλεπτα. Εδώ στην κερκίδα Μάριος Αργυρού, Ανδρέας Πιλαβάς. Ντόζι Μπόνου και άλλοι μπασκετικοί. Εδώ θα τρέξει να σώσει ο Γουίλερ και θα τα καταφέρει και φάουλ από τον Τρισόκα. Δεν είχε άλλη επιλογή ο Παναγιώτης ο Τρισόκας. Από τον Μπάνγκο και από την κερκίδα ζητήθηκε σκεμμένο φάουλ. Ο Παναγιώτης ο Τρισόκας δεν είχε άλλη επιλογή όπως είπαμε. Και ήταν το δεύτερο φάουλ για τον Τρισόκα. Ο Γουίλερ εδώ πάει να τα βάλει με τον Ραντόγεβιτς. Δύσκολα τα πράγματα. Έσωσε όμως ο Γκαρσία. Ο Στόκς στον Γουίλερ. Ο Γκαρσία γυρίζει στην κίνηση που του αρέσει. Έκανε τις προσποιήσεις. Θα μαζέψει την μπάλα ο Γέλιτς και θα πάρει φάουλ. Φάουλ από τον Πάτρικ Λί. Ξανά η φάση, βλέπετε. Πρώτο φάουλ για τον Πάτρικ Λί. Έχει ζεσταθεί πάρα πολύ η εξέδρα του ΑΠΟΕΛ. Θα ανανεωθεί ο χρόνος σε αυτή την φάση γιατί έχει χτυπήσει μπάλα σε πόδι παίχτη του Κεραυνού. 41-34 είναι το σκορ. 6-53 για το τέλος της τρεις περίοδου. Γουίλερ απέναντι στον Τρισόκα. Γέλιτς είδε όμορφα τον Γκαρσία από τα χέρια του όμως με την παρέμβαση και του Ραντόγεβιτς. Η μπάλα πάει έξω και είναι για τον Κεραυνό. Πάτρικ Λί με αντίπαλο τον Τάιρον Βίλερ. Σμιθ είναι πιο γρήγορος
ο Ραντούνοβιτς και θα κάνει φάουλ σύμφωνα με τον Αντώνη Δημητρίου. Ο Ραντούνοβιτς είναι το τρίτο του φάουλ. Τέταρτο. Ναι, τώρα μπήκε στον ηλεκτρονικό πίνακα. Τέσσερα φάουλ λοιπόν για τον Μπάλσο Ραντούνοβιτς, ο οποίος αναγκαστικά θα φύγει από το παιχνίδι. Κλωτσάει εκεί ό,τι βρει. Είναι πάρα πολύ εκνευρισμένος. Πέρασε στη θέση του ο Γρηγόρης ο Παντούρης. Ο Σμίθ ευστοχή στην πρώτη βολή. Κάνει το σκορ 42-34. Βλέπετε στο βάθος τους φίλους του ΑΠΟΕΛ που συνεχίζουν να τραγουδούν. Το κάνουν από το ξεκίνημα. Πρέπει να τονίσουμε όμως και κάτι, την παρουσία του Γιάννου του Ιωάννου σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού, όρθιος μπροστά στους φίλους του ΑΠΟΕΛ για να μην συμβεί οτιδήποτε. Νάτος εδώ ο κύριος Ιωάννου, που ζει πάντα με την δική του αγωνία τα παιχνίδια. Πέρασε το παιχνίδι ο Νταμιάνοβιτς, έφυγε ο Ραντόγεβιτς. Στη γραμμή για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ είναι ο Γουίλερ, ο οποίος ευστοχεί στην πρώτη βολή. Ο Γουίλερ απόψε είναι στους 9 πόντους και τώρα γίνεται ο πρώτος παίχτης από πλευρά πίσω από ελ που φτάνει σε διψήφιο αριθμό πόντων. 43-36. Γενικότερα υπάρχει πλουραλισμός στο σκοράρισμα και από τις δύο ομάδες. Στη συνέχεια θα σας δώσουμε πιο συγκεκριμένα αυτό το στατιστικό. Να δούμε πρώτα αυτή την επίθεση για τον Κεραυνό με τον Σμιθ να υπερέχει σε ύψος του Παντούρη να στοχεί. Πολύ δυνατά πήγε στην φάση ο Γέλιτς και κέρδισε το rebound. Γκαρσία. Παντούρης δεν έκανε το τρίποντο αφού έτρεξε και κάλυψε ο Τρισόκας. Ο ΑΠΟΕΛ έχει την ευκαιρία να μειώσει. Ζητά συνεχές αλλαγές στο μαρκαρίσματα ο κύριος Φραγκιάς. Ο Στόουκς πετυχαίνει τρίποντο και κάνει το σκορ 43-39. Ο Στόουκς που δεν είναι σε καλή βραδιά, τώρα όμως πετυχαίνει ένα καλάθι ακριβώς εκεί που το χρειάζεται η ομάδα του. Μειώνει στους 4, rebound από τον Παντούρη. Ο Γουίλερ θα πάει έξω από την γραμμή και φέρνει την διαφορά στον πόντο. 43-42, time out, ζητάει ο Κεραυνός. Το παιχνίδι ξαναρχίζει, φίλες και φίλοι. Πολύ μεγάλο ντέρπι στον Στρόβολο, μείνετε μαζί μας. Συμμετοχής. Το πάθος για διάκριση. Η δίψα για την νίκη. Η ανάγκη για προσφορά. Το παν είναι η αγάπη για τον αθλητισμό. Το όραμα για την κοινωνία. Η θέληση για επιτυχία. Αυτή είναι η δυναμική που χρόνια τώρα χαρίζει σε όλους εμάς τους καρπούς της επιτυχίας. Ο ΠΑΠ Κύπρου. Στηρίζουμε την κοινωνία. Οραματιζόμαστε το αύριο. Από το 43-36 με δύο τρίποντα των παιχτών του ΑΠΟΕΛ, το σκορ έχει πάει στο 43-42 και έχω την εντύπωση, Άρη, ότι τα παράπονα του κυρίου Φραγκιά στο time out είχαν να κάνουν με την περιφερειακή άμυνα. Σαφώς το πρόβλημα δεν ήταν μόνο όμως η περιφερειακή άμυνα. Έχει πρόβλημα η ομάδα του με το control basket. Το ΑΠΟΕΛ στον γρήγορο ρυθμό υπερέχει του Κεραυνού και αυτό φαίνεται στον αγωνιστικό χώρο. Είπε στους παίχτες του πως αν δεν μπορούν να παίξουν με ταχύτητα, να παίξουν έξυπνα κοντά στην ρακέτα προκειμένου ο Κεραυνός να επαναχτίσει το προβάδισμα. Δεν υπάρχει καθαρό μυαλό αυτή τη στιγμή.
για τους παίκτες του Κερανού και φάνηκε περίτρα στην τελευταία φάση με την ασυνοησία ανάμεσα σε Τρισόκα και Νταμιάνοβιτς. Και ο Αποέλ έχει την ευκαιρία να περάσει μπροστά. Έχω την εντύπωση μια πρώτη φορά μετά το 2-3 στο πρώτο λεπτό και το κάνει με το 43-44 το καλάθι από τον Stokes. Ο Stokes που φτάνει τους 7 πόντους και εσπευσμένα καλεί τον Αλεξάνδρ Ραντόγεβιτς, ο κύριος Φραγκιάς. Δεν υπάρχει όμως καθαρό μυαλό από πλευράς του παιχτών του Κεραυνού. Σας το είπαμε, νέο επιθετικό φάουλ από τον Νταμιάνοβιτς που θα πάει στον πάγκο. 43-44 έχει γυρίσει το παιχνίδι. Έχει γυρίσει και η ψυχολογία αυτή τη στιγμή. Όλα λειτουργούν προς όφελος του Αποέλ. Μια μικρή διακοπή μέχρι να σκουπιστεί το παρκέ. Μας δίνεται ευκαιρία να πούμε ότι οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στο πλαίσιο και της 10ης αγωνιστικής, πρώτης του δεύτερου γύρου. Και πάλι εδώ στον Στρόβολο, μια αγωνιστική οποία δεν έχει ακόμα οριστεί. Stokes σου τριών πόντων άστοχο. Rebound από τον Smith, προσπαθούν να τρέξουν οι παίκτες του Κεραυνού. Patrick Lee σου τριών πόντων έστοχο. 46-44, ο Κεραυνός ξαναπαίρνει το προβάδισμα με σου τριών πόντων από τον Patrick Lee. Παντούρης. Δύσκολη προσπάθεια απέναντι στο Ραντόγεβιτς. Λίγο επιπόλαια αυτή η φάση για τον Κεραυνό με τον Παντούρη. Τρισόκα σου τριών πόντων άστοχο. Μάζεψε τον rebound τον Γκαρσία και τρέχει ο Αποέλ με τον Παντούρη απέναντι στον Τρισόκα. Έβγαλε έξω στον Γουίλερ. Επέστρεψαν οι του Κεραυνού. Βλέπουμε πραγματικά ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Το σκορ δεν είναι αντιπροσωπευτικό του θεάματος που παρακολουθούμε. Θα έπρεπε να ήταν πιο ψηλό και θα σπάσει αυτό τον ρυθμό ο Κυριάκος ο Ιαγκουλής με το time out που ζητά. Χρειαζόμαστε όλοι πραγματικά κάποιες ανάσες. Μείνετε μαζί μας. Η LTV κάνει πρωταθλητισμό και στο διαδίκτυο με Παγκύπριο Πρωτάθλημα, Premier League και Κύπελλο UEFA. LTV Live Streaming και ιστοσελίδα www.ltvliveweb.com σας δίνει την ευκαιρία να επιλέξετε και να παρακολουθήσετε ζωντανά τους αγώνες που εσείς θέλετε. LTV Live Streaming με Παγκύπριο Πρωτάθλημα, Premier League και Κύπελλο UEFA στο www.ltvliveweb.com. Ντέρπι περιμέναμε, ντέρπι έχουμε στο Στρόβολο φίλες και φίλοι. 46-44 είναι μπροστά η ομάδα του Κεραυνού με τον Αποέλ να επιστρέφει σιγά σιγά στην διεκδίκηση της νίκης και από εκεί που έχανε με 10 να φτάνει να παίρνει και προβάδισμα πριν από λίγο με το καλάθι του Stokes. 43-44, ο Κεραυνός με τρίποντο του Lee ξαναπήρε προβάδισμα 2 πόντων και ακούμε τον Άρη Κυριάκου για τις οδηγίες του Κυριάκου Ιαγκουλή. Ευχαριστημένος καταρχήν από την άμυνα της ομάδας του στα τελευταία λεπτά. Ζήτησε να, από τον Stokes και τον Wheeler, οπότε αυτός είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να αναλαμβάνουν την οργάνωση του παιχνιδιού και η κίνηση των δύο περιφερειακών καλαθοσφαιριστών του ΑΠΟΕΛ θα επιφέρει περαιτέρω πόντους στην ομάδα των γαλαζοκεντρίνων. Ζήτησε και από τον Ντούζαν Γκέλιτς να κοντεύει περισσότερο στην ρακέτα, ούτως ώστε να μπει και αυτός στο παιχνίδι. Και κατά τα άλλα ο κύριος Γιαγκουλής ήταν ευχαριστημένος, Μαρία. Πέρασε στο παιχνίδι ο Πάνος ο Σερδάρης, ο οποίος έκανε λάθος. Προηγουμένως είχε αστοχήσει σε τρίποντο ο Stokes και ήρθε ένας ευνηδιασμός για τον Κεραυνό με τον Brian Smith. Τώρα η μπάλα θα πάει στον Patrick Lee, ο οποίος θα αστοχήσει. Ριπάουν από τον Γκέλιτς. Πάνω κάτω η μπάλα. Ασταμάτητος ρυθμός στο παιχνίδι. 48-44. Προβάδισμα για τον Κεραυνό. Παντούρης.
Σερδάρης. Επέστρεψε φέτος στον Αποέλο πάνω ο Σερδάρης μετά από ένα χρόνο παρουσία στην Ίντερ Κόλεϊ Τσέθα. Ο Γρηγόρης Παντούρης αστοχίζει στους τριών πόντων. Νομίζω κάνουν πολλά τρίποντα οι παίκτες του Αποέλ και βλέπετε ότι ο Κεραυνός έχει τους παίκτες στον εφηδιασμό, τον οποίο τέγιωσε ο πιο αργός παίκτης του γηπέδου, ο Αλεξάνδρ Ραντόγεβιτς. 50-44. Τα τρίποντα είναι 1-5 μόλις για τον Κεραυνό και το μόλις δεν είναι για το 1, είναι για το 5 που επιχείρησε η ομάδα του Στροβόλου. Είναι 7-18 η ομάδα του Αποέλ, πάρα πολλά τρίποντα. Δεν είναι πολύ άσχημο το 7-18, είναι όμως πάρα πολλές προσπάθειες. 50-46 μείωσε η φιλοξενούμενη ομάδα με το καλάθι του Στόουξ. Εδώ κάνει βήματα ο Ραντόγεβιτς από τον double team του Γκαρσία με τον Γέλιτς. Ξανά η φάση, δείτε πώς μετακαινεί 1-2 και στη συνέχεια μετακαινεί ξανά το αριστερό πόδι ο Αλεξάνδρ Ραντόγεβιτς. Ξαναπερνά στο παιχνίδι μετά από ώρα ο Μιτσέτα για την ομάδα του Αποέλ. Θα ξεκουράσει τον Ντούσαν Γέλιτς, ο οποίος μπορεί επιθετικά να μην έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Δεν του ζητήθηκε και άλλωστε με μια-δυο μέρες στην Κύπρο. Έχει όμως κάνει πολύ καλή παρουσία αμυντικά. Εδώ ο Γκαρσία πετυχαίνει το καλάθι, θα πάει και στη γραμμή. Ο Γκαρσία που παίζει πάντα πάρα πολύ με την ψυχολογία του κόσμου. Το προσέχουμε συχνά αυτό το στοιχείο, ο Γκαρσία να βάζει καλάθια. Ναι, είναι ακριβώς αυτό που λέει ο Άρης, είναι παίκτης κερκίδα, να βάζει καλάθια και να πηγαίνει κατευθείαν στην κερκίδα για να ξεσηκώσει τον κόσμο. 50-48 έχει μειώσει ο Γκαρσία, ο οποίος αστοχεί στην βολή, μάχη για το rebound, ποιος θα πάρει την μπάλα, θα την πάρει ο Μπράιαν Σμιθ. Μπράιαν Σμιθ με παρουσία το 2003 στον Απόλλωνα Λεμεσού. Επέστρεψε στην Κύπρο για λογαριασμό του Κεραυνού. Τρισόκας μπαίνει και παίρνει φάουλ. Μετράει η προσπάθεια, λέει ο κύριος Χριστοφίδης. Μετράει η προσπάθεια. Είχε ξεκινήσει να κάνει βήματα ο Τρισόκας και το φάουλ είναι από τον... Το φάουλ είναι από τον Μιτσέτα. Ναι. Είναι από τον Μιτσέτα, άρα σωστά. Έχω την εντύπωση, με κάθε επιφύλαξη, έχει μετρήσει αυτό το καλάθι. 52-48, 44,92 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Ο Τριζόκας δεν κάνει καλή βολή. Ρίξε πολύ δυνατά την μπάλα. Και τώρα ο Στόουξ για το Αποέλ. Ο Στόουξ που κατάφερε να μείνει στα τρία φαουλ και τώρα θα γλιστρήσει και θα κάνει βήματα. Είναι σημαντικό όμως για τον Αμερικανό το ότι κατάφερε να μείνει, να διατηρηθεί στα τρία φαουλ και θα τον έχει ο κύριος Γιαγκουλής για όλο το υπόλοιπο διάστημα. Ο Γιαννάς στην τελευταία επίθεση για τον Κεραυνό έχει χρόνο περίπου 4-5 δευτερόλεπτα και ο Αποέλ για να εκδηλώσει επίθεση. Μαζεύει την μπάλα ο Σερδάρης και δίνει βήματα ο κύριος Ελισσέος Χριστοδούλου. Διαφωνεί έντονα ο Κυριάκος ο Γιαγκουλής. Δεν ξέρω αν έχει δώσει πλάγια γραμμή. Βήματα έχει δώσει. Νομίζω έκανε λάθος σε αυτή την περίπτωση. Έκανε λάθος ο διαιτητής. Δεν κινήθηκε με την μπάλα ο Σερδάρης. Τελευταία επίθεση θα είναι τελικά για τον Κεραυνό. Με τον Σμιθ να κάνει σου τριών πόντων και να ευστοχεί. Με την εκπνοή 55-48 ο Κεραυνός στο σύν 7. Με την εκπνοή της τρίτης περίοδου. Ξανά η φάση. Βλέπετε. Το τρίποντο του Μπράιαν Σμιθ. Ο Κεραυνός ήταν 1-5. 2-6. Λοιπόν, και η διαφορά στους 7. 55-48 απομένουν, 10 λεπτά μείνετε μαζί μας.
είναι η χαρά της συμμετοχής. Το πάθος για διάκριση. Η δίψα για την νίκη. Η ανάγκη για προσφορά. Το παν είναι η αγάπη για τον αθλητισμό. Το όραμα για την κοινωνία. Η θέληση για επιτυχία. Αυτή είναι η δυναμική που χρόνια τώρα χαρίζει σε όλους εμάς τους καρπούς της επιτυχίας. Ο ΠΑΠ Κύπρου. Στηρίζουμε την κοινωνία. Οραματιζόμαστε το αύριο. Ξανά μαζί φίλες και φίλοι από το κλειστό του Στροβόλου. Μετά από 30 λεπτά αγώνα, το σκορ είναι στο 55-48 για τον Κεραυνό Στροβόλου απέναντι στον Ασπίς Αποέλ. Σε 10 λεπτά αγωνιστικά πάντα θα γνωρίζουμε ποια ομάδα από τις δύο θα βρεθεί εκτός κυπέλλου, γιατί ο αγώνας είναι νοκάουτ, είναι για την προημιτελική φάση του κυπέλλου Παπανδρών πρώτης κατηγορίας και η αγωνία όπως βλέπετε και στις εξέδρες είναι στα ύψη. 55-48 με τον Κεραυνό να ανεβάζει την διαφορά στους 7 ακριβώς με την εκπνοή της τρεις περίοδου με ένα τρίποντο του Μπράιαν Σμιθ. Βίλερ στην πρώτη επίθεση για τον Αποέλ. Ο Αποέλ που έχει επιστρέψει στο παιχνίδι δύο φορές και η διαφορά είναι πολύ μικρή για μην μπορεί να το κάνει ξανά. Βίλερ σου τριών πόντων. Ριπάουν από τον Τρισόκα. Τρέχει ο Κεραυνός. Ο Χαρτ θα πάρει το τέταρτο φάουλ του Στόουκς. Ο οποίος ρυψοκινδυνεύει εκεί με την τεχνική ποινή. Φάουλ με το σώμα, βλέπετε. Υπάρχει μια μικρή επαφή ανάμεσα σε Στόουκς και Χαρτ. Τέταρτο φάουλ λοιπόν για τον Τάισον Στόουκς. Ο Γιαννάς βρήκε ένα διάδρομο, έβγαλε την μπάλα έξω, φάουλ από τον Τρισόκα. Είναι σωστός ο Ελισσίος ο Χριστοδούλου, αφού χάθηκε η μπάλα για τον Κεραυνό. Ο Πανεδός ο Τρισόκας προσπάθησε να αποθήσει, να εμποδίσει τον αντίπαλο του, τον Στόουκς, να φύγει στον ευνηδιασμό και έχει τιμωρηθεί με σκόπιμο φάουλ. Είναι λοιπόν ευκαιρία εδώ για τον Κεραυνό. Βλέπετε την φάση. Δεν υπάρχει αφιβολία. Δεν μπορεί όμως να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που του δίνεται ο Στόουκς. Σε δύο βολές και κατοχή. Έχασε την πρώτη, έχασε και την δεύτερη. Βήμα προς τα πίσω έκανε η ομάδα του Κυριάκου Γιαγκουλή σε αυτή την φάση, που όμως έχει την μπάλα στην κατοχή της, μπορεί να επανορθώσει σε εισαγωγικά εάν ευστοχήσει. Φάουλ από τον Χαρτ στην διεκδίκηση της θέσης με τον Στόουκς. Ο Χαρτ που κάνει το δεύτερο του φάουλ. Ο Βουίλερ πέρασε από τον Τρισόκα, δεν μπορεί να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Ριπάουν από τον Σμιθ. Τρέχει ο Γιαννάς στον ευνηδιασμό και δεν θα τελειώσει την φάση. Θα κοπεί εντυπωσιακά από τον Στόουκς που ρίσκαρε εκεί με το, με το πέμπτο του φάουλ και τελικά δεν θα βγει ο ευνηδιασμός, γιατί έχουμε παρέμβαση από τον Νταμιάνοβιτς εδώ. Η τελευταία φάση με το κόψιμο του Στόουκς στον Γιαννά. Νομίζω ότι ο Στόουκς θα γνωρίζει και ο ίδιος ότι έπρεπε να τελειώσει την φάση. Φεύγει από το παιχνίδι ο Παναγιώτης ο Γιαννάς, απογοητευμένος λίγο για την τελευταία φάση. Φεύγει και ο Τρισόκας, περνάει ο Κοσάνοβιτς, πέρασε και ο Πάτρικ Λί. 55-48 παραμένει όπως διαμορφώθηκε από το τέλος της τρεις περίοδου. Βίλερ. Δεν θα μπει μπάλα στο καλάθι, θα πάρει όμως φάουλ από τον Νταμιάνοβιτς. Νομίζω, Άρη, κάναμε κάποια παιχνίδια φέτος μαζί. Έκανες κάποια και με τον συνάδελφο τον Κώστα Αντρουλουρί. Είδαμε και κάποια που δεν μεταδώσαμε. Έχω την εντύπωση είναι ένα από τα καλύτερα από πλευράς ρυθμού
αλλά και αλλαγής ψυχολογίας. Ποια η γνώμη σου? Θα το συνέκρινα με το παιχνίδι της Δευτέρας, το ΕΘΑ από Έλο, που εκεί γαλαζοκίτρινοι είχαν επικρατήσει με έναν πόντο. Η ΕΘΑ έπαιξε πολύ καλά. Σήμερα όμως υπάρχουν δύο ομάδες πρωταγωνίστριες, δύο ομάδες που θεωρούνται μεγάλες. Εκεί το ΑΠΟΕΛ ήταν το ακρόνητο φαβορί, ενώ στον σημερινό αγώνα δεν υπάρχει φαβορί και όλα είναι επί της όρης. Ο Κεραμνός έχει το προβάδισμα των 8 πόντων μέχρι στιγμής, όμως το ΑΠΟΕΛ παραμένει ΑΠΟΕΛ, παραμένει μέσα στο παιχνίδι με την βοήθεια του κόσμου του. Ο Κεραμνός που βρήκε μια πολύτιμη λύση προηγουμένως με το καλάθι του Νταμιάνοβιτς, στη συνέχεια ο Τσόκολιτς κέρδιζε φάουλ από τον Κοσάνοβιτς και η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω με ανανεωμένο τον χρόνο των 24 δευτερολέπτων για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Υπάρχει πάντως μπόλικος χρόνος, 8 και 25, 57-49 προηγείται ο Κεραυνός του ΑΠΟΕΛ. Στόουκς. Ωραίο καλάθι από τον Στόουκς. Σε ορισμένες περιπτώσεις με την δίσδυση και την αλτικότητά του μας θυμίζει λίγο Τόνι Χάρις. Ο Στόουκς, Τόνι Χάρις στις καλές του εποχές βεβαίως. Όταν ήταν στον ΑΠΟΕΛ μετά και κάνει και ένα σύντομο πέρασμα από την ΕΚΑΕΛ. Αυτός ο πολύ μεγάλος παίκτης μας το θυμίζει λίγο ο Στόουκς. Ο Στόουκς που μείωσε σε 57-51. Και η μπάλα είναι απ' έξω για τον Κεραυνό με 20 δευτερόλεπτα απομένουν για την ολοκλήρωση της επίθεσης. Ο Μπράιαν Σμιθ θα κάνει την επαναφορά και εδώ η αγωνία στο πρόσωπο του Βέλγου, του Φαντόρπε, ο οποίος σήμερα δεν είναι στην αποστολή, θυσιάστηκε σε εισαγωγικά για να μπορέσει να πάρει θέση στο ρόστερ ο Ντούσαν Γέλιτς. Λάθος, αβίαστο από τον Πάτρικ Λι. Και ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ να μειώσει περαιτέρω. Είχε διαφορά 8 πόντων ο Κεραυνός, πήγε στους 6 και τώρα μπορεί η ομάδα του Κυριάκου Ιαγκουλή να την φέρει ακόμα πιο κάτω. Παντούρης. Ο Παντούρης προσπάθησε στον επαναληπτικό της Ουκρανίας να δώσει μόνος του την πρόκριση στον ΑΠΟΕΛ. Για να δούμε αυτό το τρίποντο που είναι εύστοχο από τον Γουίλερ. Η διαφορά λοιπόν μειώνεται ξανά στους 3 πόντους. 57-54. Σας το είπαμε, ο ΑΠΟΕΛ έχει επιστρέψει πολλές φορές σήμερα στο παιχνίδι. Τώρα θα πάρει φάουλ ο Πάτρικ Λι. Από ποιον? Από το νούμερο 11, λέει ο Ελισσέος Χριστοδούλου. Είναι ο Γουίλερ. Είναι το δεύτερο του φάουλ. Αλλαγή για το ΑΠΟΕΛ, φεύγει ο Νταμιάνοβιτς, μπαίνει ο Ραντόγιοβιτς και αμέσως απαντά, όπως αναμενόταν, ο Κυριάκος ο Ιαγκουλής. Με την είσοδο του Ραντόγιοβιτς μπαίνει και ο Γέλιτς για να φύγει ο Τσόκολιτς. Yeah. 57-54 και η κατοχή για τον Κεραυνό απ' έξω η μπάλα. 4 ομαδικά φάουλ έχει ο Κεραυνός στην τελευταία περίοδο, 2 για τον ΑΠΟΕΛ. Από το επόμενο φάουλ των ερυθροκίτρινων, οι γαλαζοκίτρινοι θα πηγαίνουν στις βολές. Πάτρικ Λι σου 3 πόντων, εύστοχος, απαντάει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο ο Αμερικανός και ξαφέρνει διαφορά στους 6, 60-54. Ο Πάτρικ Λι που φτάνει τώρα με αυτό τρίποντο στους 15 πόντους και είναι πρώτο σκόρερ του Κεραυνού. 14 έχει ο Αλεξάνδρ Ραντόγιοβιτς, πρόσκορ του αγώνα είναι παίχτης του ΑΠΟΕΛ, είναι ο Γουίλερ. Υπάρχει μια μικρή διακοπή και βλέπετε γιατί, δεν χρειάζεται να σας πούμε.
πάει απέναντι ο κύριος Ιωάννου για να ηρεμήσει και πάλι τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ. Πολύ καλή και η κίνηση του Γκαρσία που έδωσε το χέρι στον κύριο Ελισσίο Χριστοδούλου και στη συνέχεια έκανε τις απαραίτητες υποδείξεις προς την Κερκίδα. 60-54, 6-53 για το τέλος του αγώνα, για το τέλος του πρώτου προημιτελικού του κυπέλλου ΠΑΠ πρώτης κατηγορίας ανδρών ανάμεσα σε Κεραυνό και ΑΠΟΕΛ. Πολύ σωστά μετράει το καλάθι αφού η μπάλα άγγιξε στο ταμπλό από την προσπάθεια του Γέλιτς που ζήτησε και φάουλ. Δεν μετράει τάπα. Του Ραντόγεβιτς 60-56. Μπράιαν Σμιθ πατάει γερά, χρησιμοποιεί το ταμπλό αστοχή. Το rebound από την βοήθεια του Γέλιτς στα χέρια του Στόουκς, ο οποίος ρισκάρει εκεί να κάνει βήματα και τελικά κάνει λάθος, αναποφάσιστος και δίνει την ευκαιρία στον Χαρτ να πετύχει καλάθι στον ευνηδιασμό. 62-56. Χρειάζεται καθαρό μυαλό και σε αυτή την περίπτωση δεν το είχε ο Στόουκς. Γουίλερ. Ο Παντούρης δεν συγκρατεί την μπάλα. Δεύτερο συνεχόμενο λάθος από πλευράς των παιχτών του ΑΠΟΕΛ και αμέσως βλέποντας την κατάσταση αυτή, ο κύριος Γιαγκουλής ζητάει εσπευσμένα το time out. Πάμε και εμείς σε κάποια μηνύματα, μείνετε μαζί μας. Wake up ladies, Mastro Bucks. Oh God. Louis Vuitton, Armani. Hello, Mastros. Everything you get 10 euros. Mastros! Woo! Corey, now! Go get Zata now! Run, Corey, run! Ladies, we accept MasterCard. Oh, this is good for you, Τσάντα. Μήπως δεν παίζει LTV. Τώρα παίζει. Οι original Desperate Housewives και οι πιο δυνατές σειρές μετά την Αμερική παίζουν μόνο στην LTV. Παίζει σειρά. Παίζει LTV. Κεραυνός 62, Ασπής από L 56, φίλες και φίλοι. Εδώ στον Στρόβολο 5-54 πριν από το τέλος του αγώνα. Δύο συνεχόμενα λάθη των παιχτών του ΑΠΟΕΛ έχουν φέρει την διαφορά ξανά στους 6 για την ομάδα του Κεραυνού και οι γηπεδούχοι έχουν και την μπάλα στην κατοχή τους και έχουν και την ευκαιρία να αυξήσουν την διαφορά υπέρ τους. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Κυριάκος Αγκουλής από τον συνάδελφο τον Άρη Κυριάκου. Ο κύριος Γιαγκουλής θέλει να αποφύγει τα λάθη, Μάριε. Θέλει η ομάδα του να πηγαίνει με περισσότερη συγκέντρωση επιθετικά. Ενώ στην άμυνα ζήτησε να μαρκάρουν οι παίχτες του ψηλά τους αντιπάλους προκειμένου και να κρατήσει το περιφερειακό σουτ μακριά από το καλάθι του ΑΠΟΕΛ. Στην προηγούμενη φάση πάντως από μέσα προσπάθησε να απειλήσει ο Κεραυνός, έκανε όμως βήματα ο Ραντόγεβιτς και έτσι η μπάλα επιστρέφει στα χέρια των γαλαζοκίτρινων με τον Στόουκς να μην βάζει το καλάθι, να παίρνει όμως φάουλ από τον Χαρτ. Ο Στόουκς που είχε 2 πόντους στο πρώτο ημίχρονο έχει 9 στην επανάληψη, 11 συνολικά και 33 πόντους στον αγώνα των δύο ομάδων για την δεύτερη αγωνιστική στον Άγιο Δομέτιο. Ο ΑΠΟΕΛ που είναι αίτητος στο πρωτάθλημα με 8 νίκες σε δυσάριθμους αγώνες. Χάνει τρίτη συνεχόμενη βολή ο Στόουκς. Πάει εκεί όμως κοντά ο παίχτης ψυχολογία, ο Γκαρσία. Και του λέει να μην το απαρατά. Έχασε και την δεύτερη βολή ο Στόουκς, τέταρτη συνεχόμενη. Βρέθηκε όμως ο Ραντούνοβιτς εκεί να μαζέψει το επιθετικό rebound και να δώσει την μπάλα ξανά στον ΑΠΟΕΛ με τον Γέλιτς να βρίσκει το δρόμο προς το καλάθι και να κάνει το σκορ 62-58 στους 4 η διαφορά. Όλα μπορούν να συμβούν, 5 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα. Ήταν δραματικό και το περσινό παιχνίδι. Πέρσι οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί και πάλι στο Στρόβολο. Ήταν και πάλι τυχερός στην κλήρωση ο Κεραυνός. Κέρδισε τότε με 79-77 ο Κεραυνός. Τώρα πετυχαίνει
ένα πολύ σημαντικό καλάθι ο Μπράιαν Σμιθ και πάει και στη γραμμή 64-58, ξανά η φάση. Ο Μπράιαν Σμιθ που ερχόμενος στην Κύπρο ήθελε να βοηθήσει τον Κεραυνό να πάρει την πρόκριση στην Ευρώπη. Άτυχο παιχνίδι με τους Φιλανδούς να ευστοχούν με όποιο τρόπο και από όπου και αν σούταραν τα τρίποντα. Ο Αμερικανός όμως δείχνει ότι έχει μπει για τα καλά στο κλίμα της ομάδας και τώρα φέρνει διαφορά στους 7, 65-58. Στόουκς πήρε το σκριν από τον Γέλιτς, δεν δούλεψε το pick and roll. Τώρα θα πάει μπάλα στον Σερβοέλληνα, ο οποίος παίρνει φάουλ από τον Αλεξάνδρ Ραντόγεβιτς. Φάουλ νούμερο 4 για τον Ραντόγεβιτς. Και θα επαναφέρει, όπως με ενημερώνει ο Άρης και όπως βλέπουμε τώρα, τον Παναγιώτη τον Τρισόκα. Ο Βασίλης Φραγκιάς στη θέση του Ραντόγεβιτς, ο οποίος ίσως επιστρατευτεί και λογικά αυτό θα γίνει για τα τελευταία στάδια του παιχνιδιού. Ο Γέλιτς είναι πιο ψύχρεμος από τον Στόουκς από την γραμμή και μειώνει σε 65-59. Ντούσαν Γέλιτς μπήκε ανέτοιμος στην ομάδα του Αποέλ και όμως έχει πετύχει 10 πόντους, φίλες και φίλοι. Έχει και 4 rebound με 2 στις 2 βολές, 4 στα 8 δίποντα για τον 32χρονο Ντούσαν Γέλιτς Κουτσόπουλο, όπως είναι το ελληνικό του όνομα. Παίκτης που πέρασε από Περιστέρι, Πανιόνιο και Ολυμπιακό. Πετυχαίνει νέο καλάθι για τον Κεραυνό ο Πάτρικ Λι και φέρνει το σκορ στο 60. Για να δούμε αν θα μετρήσει δίποντο ή τρίποντο. Έχει κολλήσει το χρονόμετρο στο 65-62. Το σκορ είναι 67-62. Ο ηλεκτρονικός πίνακας δείχνει 65-62 και τώρα διορθώνεται. Ήταν δίποντο λοιπόν το καλάθι του Λι προηγουμένως. Ο Κοσάνοβιτς στον Μπράιαν Σμιθ. Ο Αμερικανός αστοχεί αυτή την φορά. Η μπάλα στα χέρια του Γκαρσία. Έχει την ευκαιρία εδώ από ελ να μειώσει. Ο Γουίλερ έδωσε στον Στόουκς. Νομίζω ο Στόουκς ήθελε λίγο πιο γρήγορα την μπάλα στην γραμμή των τριών πόντων. Το θέλει το τρίποντο Ραντούνοβιτς. Αυτός θα το κάνει και θα ευστοχίσει. 67-65 το παιχνίδι στο καλάθι από το τρίποντο του Μπάλσια Ραντούνοβιτς. Νομίζω είναι το πρώτο του. Όχι, είναι το δεύτερο και είναι 2-2 ο Ραντούνοβιτς. Κρίσιμη αυτή η επίθεση για τον Κεραυνό. Κοσάνοβιτς έμεινε ελεύθερος. Αστοχή στο τρίποντο, επιθετικό ριμπάουν όμως από τον Μανωέ Τρισόκα. Πλέον στο σημείο που βρισκόμαστε και η τελευταία λεπτομέρεια μετρά. Ο Χαρτ έκλεψε τον Γκαρσία και φτάνει στο καλάθι. 67-67 ισοφάριση. Όλο το παιχνίδι, όλος ο προημιτελικός θα κριθεί μέσα σε 2,5 λεπτά. Ο Γκαρσία που πέταξε και την κορδέλα του στον κόσμο του Αποέλ. Πάτρικ Λι, σου τριών πόντων, άστοχο. Μάχη για το rebound και τελικά η μπάλα είναι στα χέρια του Γιώργιου Γκαρσία, ο οποίος δείτε τι κάνει, πάει στον κόσμο του Αποέλ. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Κοσάνοβιτς και θα περάσει ο Αλεξάνδρ Ραντόγεβιτς. Ψηλώνει ξανά το σχήμα του ο Βασίλης Φραγκιάς. Η μπάλα είναι για τον Κεραυνό. 2-14 για το τέλος του συγκλονιστικού προημιτελικού. Ζητάει time out ο Βασίλης Φραγκιάς. Πάμε σε μηνύματα. Μείνετε μαζί μας ασφαλώς και τώρα δεν μπορεί να φύγει κανείς. Κοιτάξτε την. Είναι εντυπωσιακή. Human Touch.
είναι η κλασική της εμφάνιση, το δέρμα, η άνεση, η λειτουργικότητα, η ποιότητα του μασάζ που κάνει, ο αυτοματισμός της, το extra stretching που προσφέρει. Και τώρα έχετε ακόμα ένα σοβαρό λόγο να τη θέλετε δική σας. 20% πιο φθηνά μόνο για εσάς τους συνδρομητές της LTV και μόνο για το μήνα Δεκέμβριο. Κάτι παραπάνω από 2 λεπτά θα κρίνουν τον πρώτο προημιτελικό του κυπέλλου Παπανδρών πρώτης κατηγορίας ανάμεσα στον Κεραυνό Στροβόλου και τον Ασπίσα Ποέλ. Είναι σαν να είμαστε στο 0-0, φίλες και φίλοι, με το σκορ στο 67-67, και πάμε να ακούσουμε τον Άρη Κυριάκου για τις οδηγίες του Βασίλη Φραγκιά. Για την επιθετική προσπάθεια που έχει ο Κεραυνός, μίλησε ο κ. Φραγκιάς στους παίχτες του. Να κατευθυνθούν προς τα άκρα, ώστε να πάρουν την μπάλα οι παίχτες του Κεραυνού, και από εκεί το καλύτερο σουτ. Βεβαίως, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή καμιά φορά τα συστήματα δύσκολα λειτουργούν. Πρατόγεβιτς κέρδισε την μάχη από τον Γέλιτς και φτάνει στο καλάθι, 69-67, προβάδισμα για τον Κεραυνό. Η αγωνία στο κατακόρυφο. Πλέον θα μετρήσουν οι προσωπικότητες, θα μετρήσουν οι ηγέτες. Ραντούνοβιτς, φάουλ από τον Τρισόκα με το σώμα. Φάουλ νούμερο 4 για τον Παναγιώτη τον Τρισόκα, ο Αποέλ έχει συμπληρώσει εδώ και ώρα. Ο Κεραυνός, με συγχωρείτε, τα ομαδικά φάουλ. Ο Μπάλτσο Ραντούνοβιτς θα πάει στη γραμμή, από όπου έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Δεν θα βάλει την πρώτη βολή. 8 στις 16 βολές για την ομάδα του Αποέλ, 16 στις 19 για τον Κεραυνό. Είναι στατιστικό, Άρη, το οποίο βλέπει ένας προπονητής αν χάσει η ομάδα του το παιχνίδι. Και μάλιστα στον πόντο, έτσι. Σίγουρα όλα μετράνε. Όταν το παιχνίδι είναι κοντά, ακόμα και η τελευταία βολή είναι σημαντική. 1:30 για το τέλος του αγώνα. 69-68, λάθος από τον Χαρτ, ο Στόκς καρφώνει. 69-70, προβάδισμα για τον Αποέλ. Το Ρος Φίλο πάει και έρχεται. Και για να δούμε πού θα καταλήξει. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα η νίκη, το Ρος Φίλο ήταν στον Κεραυνό, τώρα είναι στον Αποέλ. Φάουλ και κερδίζει ο Πάτρικ Λί από τον Ραντούνοβιτς. Είναι το 5ο για τον παίχτη του Αποέλ που θα φύγει από το παιχνίδι και θα δώσει την θέση του στον Γρηγόρη Παντούρη. Έκανε φάουλ, ναι, ο Ραντούνοβιτς, όπως είδαμε στην επανάληψη. Και ο Πάτρικ Λί θα πάει στη γραμμή. 69-70, και δεν νομίζω να τολμά κανένας να κάνει ασφαλή πρόβλεψη για το ποιος θα κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Πάτρικ Λί ισοφαρίζει. 70-70. Τέσσερις στις τέσσερις βολές. Να, ένα πολύ σημαντικό στατιστικό για τον Κεραυνό. Γιατί ο Πάτρικ Λί μπορεί να έχει 4 λάθη, έχει όμως 5 στις 5 βολές, 4 στα 7 δίποντα, 2 στα 3 τρίποντα, 6 ασίστ και 19 πόντους. Είναι μια παρουσία all around. 71-71 λεπτό ακριβώς. Στόκς απέναντι στον Ραντόγεβιτς ήθελε να βάλει το καλάθι, δεν το έβαλε. Παίρνει όμως το 5ο φάουλ του Ραντόγεβιτς και θα πάει στη γραμμή για 2 βολές. Από όπου δεν είναι εύστοχος σήμερα ο Λόρεν Στόκς, έχει 0 στις 4. Και τώρα καλείται να δείξει χαρακτήρα. 71-70 το σκορ. 57,77 δευτερόλεπτα για το τέλος της αναμέτρησης. Είναι πολύ εκνευρισμένος ο Ραντόγεβιτς και κινδύνεψε να δεχτεί και τεχνική ποινή από τον Αντώνη Δημητρίου, γιατί τον χειροκρότησε ειρωνικά. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε
Οι διαιτητές δεν αντιλήφθηκαν ότι είχε περάσει πέμπτος παίκτης για τον Κεραυνό. Ο Παναγιώτης ο Ιαννάς αντικαθιστά τον Ραντόγεβιτς. Ο Τσόκολιτς περνάει στο παιχνίδι για τον ΑΠΟΕΛ στη θέση του Γέλιτς. Το παιχνίδι είναι στην κόψη του Ξηραφιού. Πιο κοντό το σχήμα για τον Κεραυνό και γενικότερα ισοζυγισμένο από πλευράς ύψους. Ευστοχή εδώ ακριβώς που χρειαζόταν. Ο Στόουξ βάζει την πρώτη του βολή μετά από τέσσερις άστοχες. 71-71. Αστοχή στη δεύτερη βολή, έτρεξε όμως και κέρδισε την μπάλα ο Στόουξ. Πολύ καλή προσπάθεια του Αμερικανού. Και ο ΑΠΟΕΛ έχει την ευκαιρία να φύγει ακόμα και με τρεις πόντους, εάν πετύχει τρίποντο. Η μεγαλύτερη διαφορά του ΑΠΟΕΛ ήταν ένας πόντος. Βουίλερ απέναντι στον Τρισόκα, αλλάζει συνεχώς κατευθύνσεις, αναποφάσιστος, τελειώνει ο χρόνος και τελικά πέταξε την μπάλα στα χέρια του Χαρτ. 25 δευτερόλεπτα για το τέλος. 71-71. Αν εξαντλήσει όλο τον χρόνο ο Κεραυνός, έχει 2-3 δευτερόλεπτα και η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Πάτρικ Λί, ο Χαρτ σου τριών πόντων είναι εύστοχο. Εύστοχο το τρίποντο από τον Χαρτ στα 9,10 δευτερόλεπτα και αμέσως time out από τον Κυριάκο Ιαγκουλή. Ο Κεραυνός με ένα τρίποντο του Χαρτ παίρνει την διαφορά στους τρεις. Ο Χαρτ πάει στους 13 πόντους. Δεν ξέρω αν μπορούμε να μείνουμε. Θα μείνουμε λοιπόν, όπως μας ενημερώνει ο σκηνοθέτης μας ο Μαρίνος Γιαννάκη. Time out έχει ζητήσει ο Κυριάκος Γιαγκουλής. Δραματικό, φίλες και φίλοι, το φινάλε στον Στρόβολο. Σπάει καρδίας πραγματικά το σημερινό παιχνίδι και μοιάζει πάρα πολύ με το περσινό. Μια τέτοια εποχή ο Κεραυνός είχε κερδίσει τον ΑΠΟΕΛ με 79-77 στις λεπτομέρειες και οι λεπτομέρειες θα κρίνουν και τον σημερινό νικητή, όποιος και αν είναι αυτός. Και μιλώντας για νικητή, νομίζω ότι όπως εξελίχθηκε σήμερα το παιχνίδι, δεν υπάρχει τιμένος, όποιος και αν είναι αυτός. Νεάρη. Κυριάκος Γιαγκουλής θέλει τρίποντο να πάρει το παιχνίδι στα ίσα και από εκεί ό,τι προκύψει. Είναι λογικό. Ό,τι μπορεί να αποκομίσει το ΑΠΟΕΛ είναι ισοπαλία και είναι εύλογο να θέλει ο κύριος Γιαγκουλής το τρίποντο. Το ερωτηματικό είναι σε ποιο χρόνο θα εκτελεστεί αυτό το τρίποντο. Οι παίχτες στο παρκέ για τον ΑΠΟΕΛ είναι ο Στόουξ, ο Παντούρης, ο Βουίλερ, ο Τσόκολιτς και ο Γκαρσία. Ο ΑΠΟΕΛ ψάχνει σου τριών πόντων για να στείλει το παιχνίδι στην παράταση. 9,10 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Λί έκανε την παρέμβαση, η μπάλα συνεχίζει να είναι για τον ΑΠΟΕΛ. Πιέζει ασφιχτικά ο Λί τον Βουίλερ. Ο Τσόκολιτς πήρε από τον Στόουξ και ξανά ο Αμερικανός, ο οποίος αστόχησε στο τρίποντο που επιχείρησε. Υπήρξε όμως νωρίτερα φάουλ από τον Χαρτ. Φάουλ από τον Σμιθ. Φεύγει από το παιχνίδι ο Γιαννάς. Μπαίνει ο Νταμιάνοβιτς με φανερή την πρόθεση του κύρου Φραγκιά να υπάρχει ακόμα περισσότερη δυναμική στη διεκδίκηση του rebound. Ο Τσόκολιτς χάνει την πρώτη βολή. 10-20 έχει ο ΑΠΟΕΛ από την γραμμή, 18-21 ο Κεραυνός. Ο Τσόκολιτς χάνει και την δεύτερη βολή. Κερδίζουν τον rebound του ΑΠΟΕΛ. Δεν έκανε τρίποντο ο Στόουξ και το παιχνίδι τελειώνει. Το παιχνίδι τελειώνει με την ομάδα του Κεραυνού, όπως και πέρσι, να είναι αυτή που συνεχίζει στην φάση
στον θεσμό του κυπέλου Κύπρου. Για να δούμε ξανά την τελευταία φάση. Η μπάλα πάει στα χέρια του Stokes και η πίεση από τον Λί φέρνει αυτό το αποτέλεσμα που είδατε. Ο Κεραυνός είναι ο νικητής, ο Κεραυνός 74-71. Αποχωρούν οι καλαδοσφαιριστές. Αν μπορείς να μου επαναλάβεις, κύριε Γιαννάκη, γιατί σε έχω ακούσει. Λοιπόν, το παιχνίδι έχει τελειώσει. Ο Κεραυνός είναι ο νικητής. Ο Κεραυνός είναι στα ημιτελικά του κυπέλου ΟΠΑΠ. Ο Κεραυνός χειροκροείται από τον κόσμο του. Εμείς δεν έχουμε τίποτα άλλο να προσθέσουμε. Από τον Μάριο Χαριστηλή, από τον Άρη Κυριάκου και από όλα τα παιδιά, το σκηνοθέτη μας Μαρίνο Γιαννάκη και όλα τα παιδιά που δούλεψαν για αυτή την μετάδοση, να είστε καλά. Ακολουθεί αγώνας του γερμανικού πρωταθλήματος. Καλό σας βράδυ. Τις μεταδόσεις των αγώνων του κυπέλου καλαθόσφαιρας ΟΠΑΠ σας προσφέρει η ΟΠΑΠ Κύπρου Limited. Το παν είναι η χαρά της συμμετοχής. Το πάθος για διάκριση. Η δίψα για την νίκη. Η ανάγκη για προσφορά. Είναι η αγάπη για τον αθλητισμό. Το όραμα για την κοινωνία. Η θέληση για επιτυχία. Αυτή είναι η δυναμική που χρόνια τώρα χαρίζει σε όλους εμάς τους καρπούς της επιτυχίας. Ο ΠΑΠ Κύπρου. Στηρίζουμε την κοινωνία. Οραματιζόμαστε το αύριο. Παιχνίδι του λαού ή των managers. Σύμβολο ομάδας ή παζάρι εκατομμυρίων. 50-50 ή 90-10. Μια απλή εφημερίδα. Ή όλες οι απαντήσεις στο τι, πώς και γιατί της αθλητικής ενημέρωσης σε Κύπρο, Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Sport Day, η νούμερο 1 αθλητική εφημερίδα της Ελλάδος. Τώρα καθημερινά κοντά σας, μαζί με την αλήθεια. Ακολουθείτε τηλεόραση Α. Η LTV κάνει πρωταθλητισμό και στο διαδίκτυο με Παγκύπριο Πρωτάθλημα, Premier League και κύπελλα UEFA. LTV Live Streaming και ιστοσελίδα www.ltvliveweb.com σας δίνει την ευκαιρία να επιλέξετε και να παρακολουθήσετε ζωντανά τους αγώνες που εσείς θέλετε. LTV Live Streaming με Παγκύπριο Πρωτάθλημα, Premier League και κύπελλα UEFA. Στο www.ltvliveweb.com. Απολαύστε τον αγώνα παρέα με τις τσίπλες Cold Fresh. Come on now, refresh yourself. Get Cold Fresh. Sugar-free chewing gum with xylitol for extra mouth protection, long-lasting taste, and the charming cool breath. Cold Fresh. Refresh your style. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Thomas Doll, the Dortmund coach, looks on. He's been under... 16η αγωνιστική στην Bundesliga. Συνδεθήκαμε απευθείας με το Westfalen. Dortmund φιλοξενεί την Arminia Bielefeld στο άνοιγμα της αυλαίας της 16ης αγωνιστικής στην Bundesliga. Στα πρώτα 8 λεπτά δεν είχαμε σημαντική ευκαιρία από τις δύο ομάδες. Στα αναγνωριστικά πρώτα λεπτά. Σε ένα σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες που είναι χαμηλά στην βαθμολογία. Η Dortmund 12η, Bielefeld 14η. Φιλοξενούμενη είναι μπροστά με τον Zuma. Πίσω στον αρχηγό τον Kauf. Ακόμη πιο πίσω η μπάλα, γίνεται λάθος. Πέτριτς, που αγωνίζεται μπροστά μαζί με τον Βαλτές, θα χάσει. Ο Πέτριτς, ο Κροάτης, πρώτος σκόρερ για την Dortmund με 7 τέρματα μέχρι στιγμή στην Bundesliga στις πρώτες 15 αγωνιστικές. 16η απόψε. Ο
Thomas Doll, ο προπονητής της Dortmund, που αρχίζει τον απόψινο αγώνα με τους Weidenfeller κάτω από τα δοκάρια, τους Ametic, Kech, Kovacs, Blazikowski, τον Tete, Federico, Krike, Petritz, Dika και Nelson Valtes. Οι 11 για τους γηπεδούχους, ενώ για τον Ernst Mittetorp, να δούμε εδώ την προσπάθεια με τον Valtes, πάσα για τον Petritz, διώχνουν οι της Bielefeld και θα βγουν μπροστά τώρα με τον Kaber. Ανοίγεται από τα αριστερά ο Δάνος. Προσπάθησε να μπει και να κάνει διείσδυση. Γύρισε πίσω, πάρα πολύ πίσω ο Βαλτές από το χώρο δράσης του και σταμάτησε τον Δανό τον Kaber. Κάτω από τα δοκάρια της Bielefeld είναι ο Φερνάντες και όχι ο Ματίας Χάιν που τραυματίστηκε στο προηγούμενο παιχνίδι με την Bayer Μονάχου. Μπόλμαν, Γκάμπριελ, Κορζίνιετς, Σούλερ, Kaber, Kauf, Kirch, Marx, Βίκνιαρετ και Ζούμα. Οι 11 για τον Ernst Mittetorp, τον τεχνικό της Αρμίνια Bielefeld. Συμπληρώσαμε το πρώτο δεκάλεπτο χωρίς ευκαιρία.